Ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, επικοινωνιολόγος και πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα σας, κύριε Σεφερτζή. Καλημέρα, κύριε Κορονοϊ. Καλημέρα. Σας διαβάζουμε στα νέα τις τελευταίες μέρες, κύριε Σεφερτζή. Σας έχουμε δει και στις τηλεοπτικές σας τοποθετήσεις. Θεωρείτε ότι είναι επαρκής ο χρόνος ο Μακρόν να πλησιάσει και να επικοινωνήσει ουσιαστικά με αυτά τα στρώματα που το προηγούμενο διάστημα στήριξαν Λεπέν ή άλλες επιλογές, θεωρώντας ότι ο Μακρόν είναι μακριά από αυτούς? Είναι οριακός χρόνος, όπως οριακή θα είναι και η αναμέτρηση κατά πάσα πιθανότητα, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, διότι ασφαλώς για πρώτη φορά στην ιστορία τη μεταπολεμική της Γαλλίας θα είναι τόσο μικρή η διαφορά μεταξύ των δύο ανταγωνιστών για την γαλλική προεδρία. Αυτό πιθανότατα να επηρεάσει τα ποσοστά της αποχής που προς το παρόν είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα και έχει τα κλειδιά της κάλπης στα χέρια του. Το δεύτερο μεγάλο ζητούμενο για τον Μακρόν είναι τι θα κάνει το εκλογικό σώμα της αριστεράς, που παρολίγο να κάνει την έκπληξη και να στείλει το Μελανσόν απέναντι στον Μακρόν στον δεύτερο γύρο. Το κρισιμότερο πάντως, επειδή ακριβώς είναι οριακή η αναμέτρηση, θα είναι το debate μεταξύ των δύο. Πιστεύετε ότι ο Μελανσόν μέχρι τέλους μπορεί να πιεστεί από τα πράγματα και τα δεδομένα και από εκεί που είπε καμία ψήφος στην Λεπέν να πει ψηφίστε Μακρόν για να ιτηθεί εκλογικά η Λεπέν, όπως είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του λέει ότι πρέπει να ιτηθεί εκλογικά η Λεπέν και ο μόνος τρόπος για να ιτηθεί εκλογικά η Λεπέν είναι να βγει ο Μακρόν? Είναι ένα μεγάλο δίλημα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ενδεχομένως για τον Μελανσόν είναι η τελευταία εκλογική του εμπειρία. Ναι. Είναι 70 χρονών, είναι στο γύρισμα της πολιτικής του καριέρας, έχει μία παρακαταθήκη να αφήσει και αυτή ασφαλώς θα τον προβληματίσει. Διότι από τη μία μεριά δεν μπορεί να πει ψηφίστε τον Μακρόν, πρόεδρο των πλουσίων. Έχει σημασία αυτό. Ναι, φυσικά. Είναι αριστερός και τώρα, ακριβώς. Και με δυνάμεις και της άκρας αριστεράς μέσα στο ακριβώς κόμμα του. Από την άλλη μεριά όμως δεν μπορεί να χρεωθεί την ιστορική ευθύνη μιας ανόδου της ακροδεξιάς στην εξουσία. Βέβαια. Άρα ότι θα απαντήσει στο δίλημα ή θα συνεχίσεις αυτή την ελαφρώς αμήχανη είναι γραμμή? Ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έχω την εντύπωση ότι θα περιμένει τις τελευταίες μέρες να δει προς τα που γέρνει η ζυγαριά. Δηλαδή αν θεωρήσει περίπου προεξοφλημένη τη νίκη Μακρόν δεν θα πει τίποτα. Μάλιστα. Θα πει ψήφος. Εάν δει ότι τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα, προφανώς θα μεταβάλει τη στάση. Κύριε Σεφερτζή, έχω όμως και υπάρχει ένας τριχασμός της εκλογικής βάσης του Μελανσόν. Δηλαδή φαίνεται ότι ο ένας στους τρεις κάνει διαφορετική επιλογή. Το 1/3 πηγαίνει στο Μακρόν, το 1/3 πηγαίνει στη Λεπέν και το υπόλοιπο 1/3 πηγαίνει στην αποχή. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως είναι ρευστό και δεν αποκλείεται να αλλάξει μέσα στις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Όσο περισσότερο θα αυξάνει ο κίνδυνος εκλογής της Λεπέν, τόσο υποθέτω μεγαλύτερη θα είναι η κινητοποίηση του εκλογικού σώματος της αριστεράς για να γυρίσει την τροπή των πραγμάτων προς την άλλη πλευρά. Είναι τα δημοκρατικά, τα ανακλαστικά, τα οποία πάντα στη Γαλλία λειτουργούν στη δεύτερη κάλπη κυρίως. Ναι, πραγματικά, αλλά εδώ έχουμε μας είπατε για μια οριακή διαφορά. Η οριακή δηλαδή πόση μπορεί να είναι, κύριε Σεφερτζή? Μπορεί να είναι και μία μονάδα. Μία μονάδα βλέπετε τόσο οριακή? Μπορεί να πάμε σε ένα 51-49. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είμαστε στο 52-48. Ναι, χθες που μπήκα στο Πολίτικο και είδα τα γκάλουπ για το δεύτερο γύρο, δίνουν ένα 53-47. Τουλάχιστον χθες αυτό έδινα η δημοσκόπηση του Πολίτικο. Και είναι κοντά σε αυτό που λέτε και εσείς, το 52-48. Ναι.
υπάρχει ο εξής μεγάλος άγνωστος, διότι εδώ έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα έχουν ουσιαστικά σύγκρουση δύο μπλοκ. Είναι του μπλοκ της βαθιάς Γαλλίας, της θυμωμένης Γαλλίας, ναι, που ψηφίζει Λεπέν, και είναι και το μπλοκ της αστικής κοσμοπολίτικης Γαλλίας που βεβαίως ψηφίζει Μακρόν. Μάλιστα. Άρα... Είναι οι απόλυτες ισορροπίες τρόμου. Μάλιστα. Άρα το μπλοκ αυτό που λέτε της φοβισμένης Γαλλίας ή της θυμωμένης Γαλλίας δεν είναι ένα μπλοκ που το συνδέει η ιδεολογία, είναι ένα μπλοκ που το συνδέει ο θυμός. Η ακρίβεια, η δυσαρέσκεια. Αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας που ψήφισε αριστερά στο δεύτερο γύρο να ψηφίσει σκληρή δεξιά, για να μην πω άκρα δεξιά. Ναι, γιατί ακριβώς είναι πολύ θυμωμένος με τον Μακρόν. Μάλιστα. Θεώρησε ότι δεν ασχολήθηκε αρκετά με τα καθημερινά του προβλήματα. Θεώρησε, και αυτό ήταν το τελευταίο μεγάλο λάθος του Μακρόν, με την καθυστέρηση που σημειώθηκε στην είσοδό του στην προεκλογική αρένα, δημιούργησε την εντύπωση ότι περιφρονεί τους Γάλλους και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ναι, ναι, και εκεί την πάτησε. Προσπαθεί, ναι. Αυτό προσπαθεί να ανατρέψει τώρα. Μάλιστα. Κατά αυτή την έννοια, ο θυμός πιθανώς να είναι πάνω από το φόβο επικράτησης της Λεπέν αυτή τη φορά στη Γαλλία. Εκεί είναι ακριβώς το διακύβευμα. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ συνοπτικά έτσι θα το περιγράφω. Ναι, είστε πολύ σαφείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεφερντζή. Εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.